Και άφησε τη μάνα σου έτσι, ρε Διονύση. Δηλαδή εγώ με το πρόβλημα. Ε, μετά από όσα σου είπα για τη μάνα μου και τον πατέρα μου, εσύ πιστεύεις ότι εγώ είμαι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Ναι, αγάπη μου, μη φωνάζεις. Έτσι φώναζες και στο τηλέφωνο και δεν καταλάβαινα τίποτα. Δηλαδή, μέχρι να έρθω εδώ μου είχε βγει η ψυχή. Δεν ήξερα τι να υποθέσω. Και τώρα που στα εξήγησα, τι είναι αυτό που έχεις να πεις. Κρίμα η Χρυσάνθη. Και εσύ κρίμα και η Σοφία κρίμα. Δεν τον πιστεύω τον πατέρα σου. Εγώ δεν πιστεύω τη μάνα μου τόσα χρόνια. Τόσα κόλυβα. Τόσα μνημόσυνα, τόσα τρισάγια, τόσα! Και ο πατέρας μου είναι ζωντανός! Προσπάθησε να σας προστατεύσει από κάτι που θα σας πλήγωνε. Μη θες να μου σπάσει κι άλλο τα νεύρα! Γιατί δεν υπερασπίζεσαι! Κι εκείνη δεν το ήξερα από την αρχή, σκέψου την λίγο! Γη, αν να το συνεχίσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σιγά και φύγε καλύτερα! Όχι, ρε Διονύση, μπες μια στιγμή στη θέση της. Δηλαδή, τόσα χρόνια να έχεις τρινίσει τον άντρα σου, να έχεις κλάψει για τα ορφανά παιδιά σου και. Και να μαθαίνεις μια ωραία πρωία με ένα γράμμα ότι είσαι απλώς μια κερατωμένη και παρατημένη σύζυγος. Τι ήθελες να σας πει η κακομοίρα, τι ήθελες να πει στα παιδιά της, ότι ο πατέρας σας δεν ήθελε να σας ξέρει. Ναι, αυτό να πει. Αυτό να πει. Για να μάθουν και τα παιδιά της ποιος πραγματικά είναι ο πατέρας τους. Και ή θα το συγχωρέσουν, ή θα το ξεγράψουν, ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά όχι να τα αφήνει να κλαίνε κρυφά στο μαξιλάρι τους, να βλέπουν εφιάλτες. Να μεγαλώνουν με μια φωτογραφία στο προσκεφάλι τους τόσα χρόνια! Με μια φωτογραφία! Ηρέμησε, αγάπη μου, ηρέμησε. Σε καταλαβαίνω. Είσαι πολύ πληγωμένος.